Θα σου πω ένα παραμύθι στο Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Με ένα χτύπημα 7 των αδερφών Γκριν. Ήταν μια ηλιόλουστη φωτεινή μέρα. Ένας δραφτάκος καθόταν πλάι στο παράθυρο και έραβε ορεξά το σκουμπιά σε ένα γυλαίκο, όταν είδε να περνάει μια χωριάτισσα που πουλούσε μαρμελάδες. Η χωριάτισσα φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Εδώ οι καλές οι μαρμελάδες! Εδώ οι νόστιμες μαρμελάδες! Ελάτε να πάρετε μαρμελάδες από φρέσκα φρούτα!» Ο ραφτάκος λιγουρεύτηκε τη μαρμελάδα και έβγαλε το κεφάλι του από το παράθυρο. «Εδώ, καλή μου κυρία, εδώ, εδώ, θέλω να αγοράσω. Ελάτε, ανεβείτε στο φτωχικό μου», φώναξε. Η γυναίκα ανέβηκε τα τρία σκαλοπατάκια προς την πόρτα του ράφτη λαχανιασμένη. Ο ραφτάκος ζήτησε να δει τις μαρμελάδες και άνοιξε τα καπάκια από όλες τις κατσαρόλες που κουβαλούσε η γυναίκα. Έλεγξε μία προς μία τις κατσαρόλες, τις σήκωσε ως τη μύτη του, τις μύρισε και είπε: «Οι μαρμελάδες σας μου φαίνονται πολύ καλές. Βάλτε μου 80 γραμμάρια. Όχι, καλύτερα βάλτε μου 50. Ναι, βάλτε μου 50 γραμμάρια. Δεν θα με πείραζε καθόλου». Η αγρότησα τον στραβοκοίταξε. Είχε την ελπίδα ότι θα έκανε μια καλή πώληση. Έτσι, έδωσε στο ραφτάκο τη μαρμελάδα που ζήτησε, δεν έκρυψε όμως τη δυσφορία της και έφυγε μουρμουρίζοντας: 50 γραμμάρια. 50 γραμμάρια. Έχασα την ώρα μου για 50 γραμμάρια. Ο ραφτάκος πήγε στο ντουλάπι, έβγαλε το ψωμί, έκοψε μια μεγάλη φέτα και πάνω άπλωσε τη μαρμελάδα. «Θα με γεμίσει δύναμη αυτή η μαρμελάδα», είπε. «Αλλά πρώτα θα τελειώσω το γυλαίκο μου. Μη το λερώσω κιόλας». Έβαλε το ψωμί δίπλα του και από τη χαρά του έκανε όλο και μεγαλύτερες βελονιές. Ωστόσο, η γλυκιά μυρωδιά της μαρμελάδας ανέβαινε προς την οροφή όπου πετούσαν ένας μήνος μύγες. Οι μύγες έπεφταν κατά κύματα προς τη μαρμελάδα. «Ει, ποιος σας κάλεσε εσάς και πέφτετε στη μαρμελάδα μου?» φώναξε ο ραφτάκος και έδιωξε τις μύγες. Οι μύγες όμως δεν καταλάβαιναν κουβέντα από όσο τους έλεγε ο ραφτάκος και επέστρεφαν αμέσως όλο και περισσότερες. Τελικά ο ραφτάκος εξοργίστηκε τόσο πολύ που βγήκε εκτός εαυτού. «Τώρα θα δείτε», είπε. Έβγαλε ένα μαντίλι από την τσέπη του και άρχισε να κυνηγάει τις μύγες με μανία. Φλαπ, φλαπ. Χτυπάει με το μαντίλι και όταν το σήκωσε μέτρησε ούτε λίγο ούτε πολύ 7 μύγες. «Πω, πω τι φοβερός που είμαι», είπε. «Πω, πω, όλη η πόλη θα πρέπει να το μάθει. Εγώ έκανα αυτό το πράγμα». Γρήγορα γρήγορα έκοψε μία ζώνη και κέντησε πάνω της με τεράστια γράμματα. «Με ένα χτύπημα 7. «Ποια πόλη, όλη η χώρα πρέπει να το μάθει», συνέχισε να μονολογεί ενθουσιασμένος και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Ήταν βέβαιο πως αυτό το ταπεινό εργαστήριο ήταν ανίκανο να στεγάσει ένα τέτοιο ηρωισμό. Ο ραφτάκος έδωσε τη ζώνη του γύρω από τη μέση του, κοντοστάθηκε στην πόρτα και κοίταξε γύρω. Ήθελε να πάρει μαζί του ό,τι του ήταν χρήσιμο. Ωστόσο δεν βρήκε τίποτα περισσότερο από ένα κομμάτι τυρί το οποίο το έβαλε στην τσάντα του. Μπροστά στην πόρτα είδε ένα πουλάκι το οποίο είχε μπλεχτεί στους θάμνους. Το πήρε και αυτό και το έβαλε στην τσέπη του μαζί με το τυρί. Έτσι πήρε δρόμο και καθώς ήταν ευκίνητος δεν αισθάνθηκε καμία κούραση. Ο δρόμος τον οδήγησε σε ένα βουνό. Αφού έφτασε στην ψηλότερη κορυφή, είδε να κάθεται ένας γίγαντας πάνω σε ένα βράχο και κοιτούσε περήφανα τι γίνεται τριγύρω. Ο ραφτάκος τον πλησίασε εγκάρδια και του είπε: «Α, καλημέρα φίλε μου, σε βλέπω να κάθεσαι και να παρατηρείς τον κόσμο άσκοπα όμως. Εγώ αντιθέτως ξεκίνησα να γνωρίσω τον κόσμο από κοντά. Αν θέλεις μπορείς να έρθεις μαζί μου». Ο γίγαντας έριξε μια περιφρονητική ματιά στο ραφτάκο και του είπε: «Πάρε δρόμο πιτσιρίκο, άντε φύγε γιατί θα στις βρέξω». «Τι θα κάνεις?» «Όχι, αυτό πάει πολύ», απαντάει ο ραφτάκος. «Εγώ να πάρω δρόμο?» Λύνει τη ζώνη του και του τη δείχνει με τα δυο του χέρια. «Για κοίτα εδώ, μπορείς να διαβάσεις. Διάβασε να δεις τι τρομερός άντρας που είμαι». Ο γίγαντας διάβασε με ένα χτύπημα 7 και πίστεψε ότι ο ραφτάκος είχε αποτελειώσει 7 ανθρώπους με τη μία.
αισθάνθηκε κάποιο δέος για τον πιτσιρίκο. Θεώρησε όμως σκόπιμο να τον δοκιμάσει για καλό και για κακό. Έτσι πήρε μια πέτρα στο χέρι του, τη ζούληξε με όση δύναμη είχε και η πέτρα έβγαλε νερό. «Αν μπορείς, κάνε και εσύ το ίδιο αφού είσαι τόσο δυνατός», είπε ο γίγαντας. «Χα, μόνο αυτό», απάντησε ο ραφτάκος. «Κάτι τέτοια για μένα είναι παιχνιδάκι». Και έβαλε το χέρι στην τσέπη του πιάνοντας το τυρί. Ζούληξε το τυρί και αυτό αμέσως άρχισε και έβγαζε γάλα. «Το βλέπεις, όχι μόνο νερό, εγώ βγάζω γάλα από τις πέτρες», του είπε. Ο γίγαντας τα έχασε, δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι αυτός ο μικρούλης τα είχε καταφέρει τόσο καλά. Σκέφτηκε λοιπόν και είπε: «Κοίτα να δεις τώρα τι θα κάνω». Πήρε μια πέτρα και την πέταξε τόσο ψηλά που δεν φαινότανε. «Λοιπόν, ανθρωπάκο, κάνε και εσύ το ίδιο αν μπορείς», του είπε. «Καλά τώρα. Τι νομίζεις ότι κάνεις», του απαντάει ο ραφτάκος. «Πέταξες την πέτρα, η πέτρα σου όμως έπεσε στο έδαφος. Εγώ θα ρίξω μια πέτρα η οποία δεν θα ξαναπέσει ποτέ κάτω». Έπιασε την τσάντα του, πήρε το πουλάκι που είχε βάλει μέσα και το πέταξε στον αέρα. Το πουλί, γεμάτο χαρά για την ελευθερία του, πέταξε ψηλά και δεν ξαναγύρισε. «Πώς σου φάνηκε αυτό, φίλε?», ρώτησε ο ραφτάκος. «Από ό,τι φαίνεται, ξέρεις να ρίχνεις αντικείμενα μακριά του», απάντησε ο γίγαντας. «Αλλά για να δούμε, τι μπορείς να κάνεις με τα βάρη». Οδήγησε το ραφτάκο σε μια τεράστια βελανιδιά, η οποία βρισκόταν κομμένη στο έδαφος. «Αν είσαι τόσο δυνατός όσο λες, τότε βοήθησε με να κουβαλήσω αυτό το δέντρο μέχρι την άκρη του δάσους». «Εννοείται πως θα σε βοηθήσω», του είπε ο ραφτάκος. «Ωραία, εσύ λοιπόν θα πιάσεις τον κορμό», του είπε ο ραφτάκος, «και εγώ θα ξεκινήσω και θα πιάσω τα κλαδιά και τα φύλλα, γιατί όπως ξέρεις είναι πιο βαριά». Ο γίγαντας πήρε τον κορμό στον ώμο του και ο ραφτάκος κάθισε πάνω σε ένα κλαδί. Ο γίγαντας δεν κουβαλούσε μόνο το δέντρο, αλλά και το νεαρό που είχε ξαπλώσει τα κλαδιά του. Η όλη κατάσταση προκαλούσε μεγάλη εφορία στο ραφτάκο, ο οποίος όπως ήταν ξαπλωμένος, άρχισε να σφυρίζει και έπιασε και το τραγούδι. «Τρεις ραφτάδες έτρεξαν και βγήκαν από την πόλη και ανέβηκαν στο βουνό, τραλαρί και τραλαρό. Και όταν έφτασαν ψηλά, τραλαρί και τραλαρά, τούμπες κάναν στην πλαγιά, τραλαρί λαρά». Και προσποιούταν ότι παρόλο που κουβαλούσε τόσο βαρύ φορτίο, ήταν για αυτόν ένα παιχνιδάκι. Ο γίγαντας, αφού κουβάλισαν το δέντρο για αρκετό δρόμο, του φώναξε: «Πρόσεξε, πρόσεξε, θα πρέπει να κουμπίσω το δέντρο στο έδαφος». Αμέσως ο ραφτάκος δίνει μία δρασκελιά στο έδαφος και αγκαλιάζει τα κλαδιά με τα δυο του χέρια σαν να κουβαλούσε το δέντρο. «Μα και εσύ είσαι τόσο μεγάλος και να μην μπορείς να καταφέρεις να κουβαλήσεις ένα δέντρο», επέκρινε το γίγαντα. Αφού ξεκουράστηκαν για λίγο, συνέχισαν να περπατάνε μαζί μέχρι που φτάσανε στην άκρη του δάσους και άφησαν το μεγάλο δέντρο. Έτσι και σε αυτή τη δοκιμασία, ο μικρός φάνηκε να υπερέχει του γίγαντα. «Αν είσαι τόσο γενναίος όσο λες, γιατί τότε δεν έρχεσαι να κοιμηθείς το βράδυ στη σπηλιά μας?», τον ρώτησε ο γίγαντας. «Δεν γίνεται, πρέπει να φύγω, έχω να γνωρίσω τον κόσμο και από ό,τι ξέρω ο κόσμος είναι μεγάλος, δεν θα προλάβω», είπε ο ραφτάκος, χαιρέτησε και έφυγε. Αφού περπάτησε και περπάτησε, έφτασε τελικά στην αυλή του παλατιού. Εκεί, νιώθοντας μεγάλη κούραση, ξάπλωσε σε μια γωνιά και αποκοιμήθηκε. Όσο ήταν ξαπλωμένος, μαζεύτηκαν διάφοροι περαστικοί. Δεν ήξεραν ποιος ήταν ο ξένος, δεν τον είχαν ξαναδεί. Τον παρατηρούσαν από πάνω μέχρι κάτω, ώσπου είδαν αυτό που είχε κεντήσει στη ζώνη του, με ένα χτύπημα 7. «Ποπό», ομολόγησαν, «τι ζητάει άραγε ένας ήρωας πολέμου κατά μεσής στην ειρήνη? Θα πρέπει να είναι πολύ σπουδαίος κύριος και γενναίος πολεμιστής, αφού μπόρεσε και νίκησε 7 άντρες μόνος του». Έτσι, οι πιστοί υπήκοοι πήγαν και ανέφεραν στο βασιλιά ότι ένας ήρωας είχε έρθει στο βασίλειο και τον συμβούλεψαν να μην τον αφήσει να φύγει, γιατί θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Θεώρησαν ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αν ξεσπούσε κάποια στιγμή πόλεμος. Στο βασιλιά άρεσε η ιδέα και έστειλε έναν αυλικό να προτείνει στο νεαρό να μπει στις υπηρεσίες του. Ο απεσταλμένος κάθισε πλάι στον κοιμισμένο ήρωα, περίμενε ώσπου να ξυπνήσει για να αποδώσει το κάλεσμα του βασιλιά. «Ακριβώς γι' αυτό ήρθα κι εγώ εδώ», απάντησε ο ραφτάκος. «Είμαι έτοιμος να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο βασιλιά». Έτσι υποδέχτηκαν τον ήρωά μας με όλες τις τιμές και του πρόσφεραν ένα ιδιαίτερο διαμέρισμα στο παλάτι. Ωστόσο, οι στρατηγοί του βασιλιά φοβήθηκαν ότι ο ραφτάκος θα μπορούσε να απειλήσει τη θέση τους.
«Τι θα απογίνουμε», έλεγαν, «αν τσακωθούμε μαζί του και αυτός αρχίσει να βαράει. Με κάθε γροθιά του ξεκάνει 7 άτομα. Κανείς δεν πρόκειται να γλιτώσει». Έτσι αποφάσισαν και πήγαν όλοι μαζί στο βασιλιά και τον παρακάλεσαν να δεχτεί την παραίτησή τους. «Μα δεν είμαστε στα καλά μας», είπε ο βασιλιάς. «Μα δεν είμαστε ικανοί να σταθούμε πλάι σε ένα τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να ξεκάνει 7 με ένα χτύπημα», του είπαν. Ο βασιλιάς στενοχωρήθηκε, καθώς για τη χάρη του ενός θα έπρεπε να χάσει όλους τους πιστούς του στρατιωτικούς. Ωστόσο, δεν τολμούσε να τον ξαποστείλει γιατί φοβότανε πως ο Ραφτάκος θα μπορούσε να του κλέψει τελικά και το θρόνο. Έτσι σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε ο βασιλιάς και στο τέλος βρήκε τη λύση. Έστειλε ένα ναυλικό και του παρήγγειλε πως μια και ήταν ήρωας πολέμου, ήθελε να κάνει στο βασιλιά μια εξυπηρέτηση. Στα δάση του βασιλείου ζούσαν δύο γίγαντες, οι οποίοι προκαλούσαν τεράστιες ζημιές. Κλοπές και εμπρισμοί ήταν η καθημερινότητά τους. Έτσι κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει με ασφάλεια την περιοχή. Αν κατόρθωνε να εξοντώσει αυτούς τους δύο γίγαντες, θα του έδινε τη μοναχοκόρη του για σύζυγο και το μισό βασίλειο για πρίκα. Επίσης θα του έδινε 100 υπότες. «Αυτό είναι μια αποστολή για έναν άντρα σαν και εμένα», σκέφτηκε ο Ραφτάκος. «Γιατί δεν σου προσφέρεται και κάθε μέρα μια πριγκίπισσα και ένα μισό βασίλειο?» «Μα βέβαια», απάντησε, «τους γίγαντες θα τους δαμάσω εγώ και τους 100 υπότες δεν τους έχω ανάγκη. Όποιος μπορεί να πετύχει 7 με ένα χτύπημα δεν έχει να φοβηθεί τους δύο». Ο Ραφτάχος έφυγε από το παλάτι και οι 100 υπότες τον ακολούθησαν. Μόλις έφτασαν σε μια ψηλή κορφή στο δάσος, ζήτησε από τους συνοδούς του να τον περιμένουν. «Από εδώ θα μπορείτε να δείτε τους γίγαντες να φεύγουν», είπε. «Θα τους δείτε να τρέχουν. Μόνος μου θα τους καταφέρω». Ζήτησε μόνο να του δώσουν ένα σκοινί. Μπήκε στο δάσος και προσεκτικά κοιτούσε μία δεξιά και μία αριστερά καθώς προχωρούσε. Τελικά είδε τους γίγαντες να κοιμούνται και να ροχαλίζουν κάτω από ένα δέντρο. Κοντοστάθηκε και τους παρατηρούσε. Γέμισε προσεκτικά τις τσέπες του με πέτρες, έριξε το σκοινί σε ένα κλαδί και σκαρφάλωσε στο δέντρο. Κάθισε ακριβώς πάνω από τους δύο γίγαντες. Αμέσως άρχισε να αφήνει τις πέτρες του μία-μία να πέφτουν στο στήθος του ενός γίγαντα. Αρχικά ο γίγαντας δεν έδειξε να ενοχλείται. Τελικά όμως ξύπνησε και άρχισε να σπρώχνει τον σύντροφό του. «Τι θέλεις και με χτυπάς?», τον ρώτησε όλο τσατίλα. «Ονειρεύεσαι», του απάντησε ο άλλος, «δεν σε χτυπάω». Έτσι γύρισε πλευρό και κοιμήθηκε πάλι. Μετά ο Ραφτάκος έριξε τις πέτρες στο δεύτερο γίγαντα. «Τι θέλεις?», φώναξε. «Γιατί μου πετάς πέτρες?» «Δεν σου πετάω τίποτα», του φώναξε ο άλλος αγριεμένος. «Αυτό πάει πολύ. Μου πετάς πέτρες. Δεν με αφήνεις να κοιμηθώ». Και άρχισε να κοπανάει το σύντροφό του με τόση δύναμη που το δέντρο που βρισκόταν ο Ραφτάκος άρχισε να τρέμει. Ο άλλος γίγαντας ξεπλήρωσε τα χτυπήματα με τον ίδιο τρόπο. Τόση ήταν η οργή και η μανία τους που άρχισαν να τρέχουν και να κυνηγάει ο ένας τον άλλον, τρέχοντας μία ο ένας μπροστά και μία ο άλλος πίσω, και να τρέχουν και να τρέχουν. Άρχισαν να βγαίνουν έξω από το δάσος και μη σας πω ότι μπορεί να τρέχουν και ακόμα. Οι υπότες από ψηλά παρακολουθούσαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Οι γίγαντες να τρέχουν και τρέχοντας να χτυπάνε στα δέντρα και να τα ξεριζώνουν. Μετά από λίγο, ο Ραφτάκος κατέβηκε από την κρυψώνα του, βγήκε από το δάσος και πήγε να συναντήσει τους συντρόφους του. «Έγινε η δουλειά μας. Τους έδειξα εγώ και τους δύο». Δυσκολεύτηκα βέβαια λιγάκι, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να τους βοηθήσει, γιατί απέναντι σε κάποιον που πετυχαίνει 7 με ένα χτύπημα, τι να κάνουνε. «Μα εσείς δεν έχετε τραυματιστεί καθόλου», παρατήρησαν οι υπότες. «Φυσικά και δεν έχω τραυματιστεί. Ούτε τρίχα από το κεφάλι μου δεν ακούμπησαν». Οι υπότες δεν μπόρεσαν να πω κουβέντα. Άκουγαν όσα τους έλεγε ο Ραφτάκος και δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ένας άνθρωπος τόσο δά θα μπορούσε να κάνει δύο γίγαντες να το βάλουν στα πόδια. Αλλά όμως είχαν δει να φεύγουν. Τι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι? Ήταν βέβαια δύσπιστοι. Ο Ραφτάκος πήγε στο βασιλιά και ζήτησε την ανταμοιβή του. Ο βασιλιάς όμως μετάνιωσε για την υπόσχεση που είχε κάνει. Νέες σκέψεις πέρασαν για το πώς θα μπορούσε να τον ξεφορτωθεί. «Πριν σου δώσω το μισό μου βασίλειο και την κόρη μου για σύζυγο, θα πρέπει να αποδείξεις για άλλη μια φορά τον ηρωισμό σου», είπε ο βασιλιάς. «Βεβαίως, ό,τι θέλετε, αρχοντά μου», απάντησε ο Ραφτάκος. Στο δάσος κυκλοφορεί ένας μονόκερος, ο οποίος προκαλεί ζημιές. Μπαίνει μέσα στα περιβόλια και δεν αφήνει τίποτα. «Αυτόν όμως τον μονόκερο πρέπει να τον πιάσει ζωντανό», είπε ο βασιλιάς. «Αυτό το μονόκερο τον φοβάμαι ακόμα λιγότερο από ότι τους δύο γίγαντες. Μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι αυτός που καταφέρε 7 με ένα χτύπημα».
Πήρε λοιπόν ένα σκοινί και ένα τσεκούρι και έφτασε στο δάσος. Οι υπότες τον ακολουθούσαν, αλλά αυτός είπε πάλι: «Παιδιά, καθίστε, θα πάω μόνος μου, δεν είναι τίποτα, είναι πανεύκολο». Δεν χρειάστηκε να ψάξει για πολύ. Εντόπισε το μονόκερο και το κοίταξε στα μάτια. Για ιδές», ομολόγησε ο Ραφτάκος. «Πόσο γρήγορα νομίζω θα με ξεκάνεις». Έτσι στάθηκε ακίνητος απέναντι στο ζώο, το ζώο τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής και αμέσως ο Ραφτάκος έδωσε μία δρασκελιά και κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο. Ο μονόκερος έπεσε με όλη του τη δύναμη πάνω στο δέντρο και το αποτέλεσμα ήταν να καρφωθεί το κέρατο στο δέντρο. Δεν μπορούσε να κάνει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Ο Ραφτάκος του πέρασε το σκοινί στο λαιμό, το έδεσε σφιχτά, πήρε το τσεκούρι του, άνοιξε μία σχισμή στο δέντρο, απελευθέρωσε το κέρατο του μονόκερου και είπε: «Το πιάσαμε το πουλάκι». Έπιασε το σκοινί που ήταν δεμένος ο μονόκερος και ξεκίνησε να πάει να βρει τους συντρόφους. Ο βασιλιάς όμως ζήτησε και μία τρίτη δοκιμασία πριν εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Ζήτησε από τον νεαρό να πάει στο δάσος και να πιάσει ένα αγριογούρουνο που έσκαβε βαθιά γύρω από τα δέντρα και έσπαγε τις κυψέλες για να φάει όλο το μέλι. Μάλιστα έστειλε μαζί και κυνηγούς για να τον βοηθήσουν. «Ευχαρίστως να πάω», είπε ο Ραφτάκος, «αυτά για μένα τώρα, ου, είναι παιχνιδάκι». Οι κυνηγοί τον άφησαν στις παρυφές του δάσους. Από ό,τι φάνηκε ήταν ικανοποιημένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί είχαν δει αρκετές φορές το ζώο στο δάσος και δεν ήθελαν να ξαναβρεθούν μπροστά του. Μόλις το αγριογούρνο είδε το Ραφτάκο, όρμησε κατά πάνω του. Από το στόμα του έτρεχαν αφροί και κράδαινε τα δόντια του προσπαθώντας να τον ρίξει κατά γης. Ο ήρωάς μας όμως πήδηξε γρήγορα και μπήκε σε ένα κλεισάκι που ήταν εκεί κοντά και αμέσως τσουκ με ένα πήδημα βγήκε έξω από το παράθυρο. Το αγριογούρνο τον είχε ακολουθήσει, είχε μπει και αυτό μέσα στο εξουκλήσι. Ο ράφτης που ήταν ήδη έξω πήγε και έκλεισε με δύναμη την πόρτα. Το ζώο ήταν πολύ βαρύ και δεν μπορούσε να πηδήξει και να βγει από το παραθυράκι. Πήγε λοιπόν ο ήρωας, φώναξε τους κυνηγούς και τους είπε: «Ορίστε, ένα φυλακισμένο ζώο, ό,τι μου ζήτησε ο βασιλιάς». Αν ήξερε ότι στεκόταν μπροστά του ένας ράφτης και όχι ένας ήρωας πολέμου, τότε ο βασιλιάς θα στενοχωριόταν ακόμα περισσότερο και θα τον πετούσε με τη μία έξω από το βασίλειο. Έτσι όμως έγινε ο γάμος, με μεγαλοπρέπεια, και ο ήρωάς μας έγινε από Ραφτάκος βασιλιάς. Ο βασιλιάς και η κόρη του ωστόσο δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Αφού πέρασε λίγος καιρός, η νέα βασίλισσα άκουγε το σύζυγό της να παραμιλάει το βράδυ στον ύπνο του και έλεγε: «Μικρέ, κοίτα να μου φτιάξεις το γυλαίκο και να μου μπαλώσει και το παντελόνι. Μη σε πιάσω στα χέρια μου και άντε λοιπόν ξεκίνα». Εκείνη συνειδητοποίησε από πού κρατούσε η σκούφια του άντρα της. Την άλλη μέρα πήγε με παράπονο στον πατέρα της και του αφηγήθηκε τον καημό της και του ζήτησε να την απαλλάξει από αυτό το σύζυγο. «Ο άντρας που μου έδωσες όχι μόνο δεν είναι γαλαζοαίματος», του είπε, «αλλά είναι ένας ταπεινός ράφτης». Ο βασιλιάς την παρηγόρησε και της είπε: «Κάτσε κόρη μου, θα δούμε τι θα κάνουμε. Α, σκέφτηκα, το βράδυ που θα κοιμηθεί, άσε την πόρτα της κρεβατοκάμαράς σου ανοιχτή και θα μπουν οι υπηρέτες, θα τον πιάσουν, θα τον δέσουν και θα τον στείλουν με ένα καράβι στην άλλη άκρη του κόσμου». Η βασιλοπούλα δέχτηκε τα λόγια του πατέρα της με χαρά, αλλά ο υπασπιστής του βασιλιά, που συμπαθούσε πολύ το Ραφτάκο, πήγε και του τα είπε όλα. Το βράδυ ο Ραφτάκος έπεσε να κοιμηθεί τη συνηθισμένη του ώρα. Όταν η βασίλισσα πίστεψε ότι κοιμόταν, σηκώθηκε και άνοιξε την πόρτα και ξαναξάπλωσε δίπλα του. Ο Ραφτάκος, που απλώς προσποιόταν ότι κοιμόταν, άρχισε να λέει δυνατά: «Μικρέ, κοίτα να μου φτιάξεις το γυλαίκο και να μπαλώσεις το παντελόνι. Μη σε πιάσω στα χέρια μου, γιατί δεν σε γλιτώνει τίποτα». «Εγώ που πέτυχα 7 με ένα χτύπημα, που έδιωξα 2 γίγαντες, που έδεσα ένα μονόκερο και έπιασα ένα αγριοκούρουνο, πιστεύεις ότι θα μπορούσα να φοβηθώ αυτούς που στέκονται έξω από το δωμάτιό μου?» Οι υπηρέτες, όταν άκουσαν το ράφτη να λέει αυτά τα λόγια, κυριεύτηκαν από φόβο. Το έβαλαν στα πόδια σαν να τους κυνηγούσε ολόκληρο το σύμπαν και δεν τόλμησαν να πλησιάσουν το βασιλιά. Έτσι ο Ραφτάκος παρέμεινε βασιλιάς μέχρι το τέλος της ζωής τους. Γι' αυτό αυτό το παραμύθι θέλει να μας δείξει ότι και ο αδύναμος ακόμα μπορεί να καταφέρει μεγάλα πράγματα αν έχει αυτοπεποίθηση και πρωτότυπες ιδέες. Παραμύθι στο ράδιο Ολιβέρι 1 της νέας εποχής.